Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω με τη σειρά μου την αντιπροσωπεία του Γερμανικού Κοινοβουλίου με τον κύριο Φούχτελ. Επιτρέψτε μου να κάνω 2-3 σχόλια πριν πω ένα-δύο κύρια ζητήματα που θέλω να αναφερθώ. Τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανεργία στην Ευρώπη σαν ειδικό πρόγραμμα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε μια ευρωζώνη με ιστορικό υψηλό ανεργία 12% είναι απλώς ψίχουλα. Στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε 6 δις, είναι 3 δις μόνο ειδικά για την ανεργία, γιατί τα άλλα 3 δις θα προέρχονται από τα εθνικά ΕΣΠΑ, δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα τα έπαιρναν οι χώρες. Για την Ελλάδα των 1,5 εκατομμυρίου ανέργων, 380 εκατομμύρια, από τα οποία είναι στην πραγματικότητα μόνο 190, γιατί τα άλλα 190 θα προέρχονται από τα ελληνικά ΕΣΠΑ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ούτε ψίχουλα. Επίσης, είπε ο κύριος Φούχτελ ότι ένας τρόπος να καταφέρουμε να προσελκύσουμε στην Ελλάδα τα χρήματα και τις συντάξεις των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία είναι, από ό,τι κατάλαβα, ας με διαψεύσει αν δεν το κατάλαβα καλά, να μπορέσουν να υπάρξουν στην Ελλάδα νέες δομές όπως είναι τα γερμανικά σπαρκάσε, τα γερμανικά ταχυδρομικά ταμιευτήρια. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα στην Ελλάδα. Ξέρω ότι ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο που μιλούν για την Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, γιατί εδώ στην Ελλάδα είχαμε ένα δημόσιο ταχυδρομικό ταμιευτήριο που στα stress test του 2010 και του 2011 είχε αναδειχθεί ως η καλύτερη ελληνική εμπορική τράπεζα. Δεν επέτρεψε το μνημόνιο η Τρόικα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση να μείνει αυτοτελές και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχει εξαφανιστεί σαν αυτοτελής ύπαρξη. Οπότε το να μην μπορεί η Ελλάδα να έχει δικά της δημόσια σπαρκάσα και να είναι υποχρεωμένη να δέχεται σαν ένα τρόπο βοήθειας την συγκρότηση εδώ υποκαταστημάτων των γερμανικών σπαρκάσε, είναι ένα θέμα που νομίζω χρειάζεται παραπέρα βοήθεια. Και με την κυρία θα ήθελα να θέσω το θέμα που έθεσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξο Τσίπρας, στις συνάντησεις που είχατε μαζί στο Βερολίνο τον Ιανουάριο. Σας είχε μιλήσει τότε για τη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των επιχειρήσεων των ξένων, όχι μόνο των γερμανικών, αλλά γενικότερα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης των άλλων χωρών, σε σύγκριση με τις δημοτικές επιχειρήσεις της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις της δημοτικές επιχειρήσεις ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης απαγορεύεται από το μνημόνιο να ατλούν κεφάλαια από το ΕΣΠΑ για αναπτυξιακούς στόχους, για να μπορέσουν να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Αυτό όχι μόνο δεν απαγορεύεται για την αυτοδιοίκηση των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, αλλά μπορούν ερχόμενες εδώ στην Ελλάδα σε συμπράξεις να αντλήσουν τα χρήματα του ελληνικού ΕΣΠΑ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ακριβώς η ίδια ιστορία με τα σπαρκάσε, αλλά εν πάση περιπτώσει θέτει κάποια θέματα. Σε αυτή την μνημόνιο που υπογράψατε στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, ο πρώτος στόχος και κυριότερος που μπαίνει για την υλοποίηση όλων των άλλων στόχων είναι οι ανταλλαγές. Κοίταξα λίγο να δω περίπου ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτών των ανταλλαγών που θα σημειώσουμε βέβαια ότι γίνονται με χρήματα της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία είναι ρημαγμένη και η φιλοξενία εδώ πάλι πληρώνεται από την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση ενώ των ξένων εμπειρογνωμόνων. Όλα τα έξοδα δηλαδή είναι σε ένα κράτος που δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα. Έχει κάποιου δήμους που τους έχουν κόψει την κρατική επιχορήγηση πάνω από το μισό. Κοίταξα λοιπόν και είδα ότι το πιο ουσιαστικό από αυτά που είχαν γίνει ήταν αυτό το συνέδριο που έγινε τον Ιούνιο για τη διαχείριση απορριμμάτων, όπου εκεί τον Ιούνιο του 2013.
παρουσιάστηκε μόνο μια λύση για τη διαχείριση απομακρυσμάτων αυτή της Βάδης Βιτεμβέργης με τα εργοστάσια καύσης και αναδείχθηκε ως η μοναδική λύση που συνδυάζει την οικονομία με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αλήθεια ότι όντως προστατεύεται το περιβάλλον με αυτά τα εργοστάσια καύσης, αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται φίλτρα που το κόστος τους είναι το μισό της δαπάνης λειτουργίας του εργοστάσιου. Είναι δηλαδή πανάκριβο. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr teuer für und untragbar für Griechenland. Kostos αναπολίτη είναι 90 με 150 ευρώ το τόνο στη Γερμανία από τη λειτουργία τέτοιων εργοστασίων, ενώ στην κεντρική Μακεδονία που ήταν και το αντικείμενο κυρίως της συζήτησης, αυτή τη στιγμή με τον ελληνικό τρόπο που γίνεται, κοστίζει 22 ευρώ το τόνο αναπολίτη και επειδή συνοδεύεται με τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ευρώ το τόνο για κάθε πολίτη. Δεν είναι Δεν της επιτρέπουν να κάνει προσλήψεις. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει και απολύσεις στη διάρκεια της χρονιάς και τα λοιπά. Άρα η τάση από τη μεταφορά τεχνογνωσίας είναι ανάθεση επιχειρηματικών και κοινωνικών λειτουργιών εκτός τοπικής αυτοδιοίκησης σε μεγάλα ιδιωτικά, ελληνικά και διεθνή συμφέροντα. Η ιδιωτικοποίηση δηλαδή των λειτουργιών της. Επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε σχέση με την περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή δεν θέλουμε να φτιάξουμε μικρά τα ΙΠΕΔ κάθε δήμος και τα ΙΠΕΔ. Το όραμα για μια τοπική αυτοδιοίκηση που πραγματικά να μπορεί να στέκει στα πόδια της πρέπει να έχει σχέση πριν απ' όλα με το ότι είναι το κομμάτι sondern dass sie praktisch auch einen Bezug hat zum Staat und nicht privaten Interessen entspricht, um eben dem Bürger näher zu stehen. Nur in Bezug auf die Schulden, die, das ist auch eine Frage, die aufgeworfen wurde, von 219 Milliarden, die wir bekommen haben als Kredite vom ersten und zweiten Memorandum bis heute. 6% davon ging an die internen Bedürfnisse Griechenlands und der Rest zur Abbezahlung dieses Kredits. Und wir haben vor kurzem noch erfahren, jetzt die spanische Zeitung El País, dass bei der Debatte des 2010 vom Bund, als das erste Memorandum angeschlossen wurde, bei dem IWF, dass da τα κράτη που ζητούσαν κούρεμα, να μην γίνει κούρεμα, οι γερμανικές, ολλανδικές και γαλλικές τράπεζες ανάλαβαν την υποχρέωση να διακρατήσουν τα ελληνικά ομόλογα που είχαν. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Όταν έγινε το κούρεμα δύο χρόνια μετά, γιατί ένα τέτοιο χρέος δεν πληρώνεται, αυτό το ξέρανε όλοι, γι' αυτό χρειαζόταν και κούρεμα. Οι γερμανικές τράπεζες δεν είχαν σχεδόν καθόλου ελληνικά ομόλογα, οι γαλλικές τράπεζες είχαν τα μέσα και τα ομόλογα αυτά τα είχε αγοράσει ένα μέρος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν κουρεύτηκε και ένα μέρος οι ελληνικές τράπεζες Banken und die Versicherungskassen. Von 50 Milliarden Euro, die sie hatten, haben diese
δις ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κουρέψαμε τελικά τον εαυτό μας, μια και δεν κουρέψαμε ούτε τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Και γι' αυτό τελειώνω, φτάσαμε σε ένα σημείο που το χρέος σήμερα μετά από δύο κουρέματα είναι 321 δισεκατομμύρια και ενώ τότε ήταν 129% του ΑΕΠ το 2010 λόγω της τεράστιας σύμφεσης που προκάλεσαν τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευθεί στο 172% του ΑΕΠ. Ένα μη βιώσιμο χρέος δεν έχει πληρωθεί ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Τέτοιο χρέος, κούραμα καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να γίνει τώρα που ένα μέρος του ελληνικού λαού στέκεται ακόμα στα πόδια του. Να μην γίνει δηλαδή τότε που δεν θα έχει μείνει τίποτα από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Werden, wenn nichts mehr von Griechenland übrig ist, dann ist es nicht mehr in der Sache. Sie haben Bezug genommen auf das Gespräch mit Alexis Tsipras, was ich geführt habe wir werden das Gespräch auch weiterführen. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να τη συνεχίσουμε, γιατί έχω δεχτεί εκ μέρους του μία πρόσκληση για γεύμα στο σπίτι του και εγώ τον προσκάλεσα να πάμε σε δημόσιο χώρο να γευματίσουμε, έτσι ώστε να φανεί ότι υπάρχει και από την πλευρά του και από την πλευρά του κόμματος του μία διάθεση για διάλογο. Όπως και να έχει όμως, θα εμβαθύνουμε αυτή τη συζήτηση. Είχε μια συνάντηση με σεβασμό, αμοιβαίο σεβασμό. Σίγουρα έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά ο κύριος Πρόεδρος αναγνώρισε ότι μπορεί να είναι κάποιες προσεγγίσεις στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής συνέλευσης πολύ χρήσιμες για την Ελλάδα. Ich stelle fest, dass wiederholt das ganze Fragenkomplex Abfall hier eine Rolle spielt. Γίνονται κάποιες συζητήσεις και φύγεται το θέμα της διαχείρισης των εταιρεών αποβλήτων. Είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι το έχουμε συναντήσει και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορώ να σας προτείνω μια συνάντηση με ειδικούς εκ μέρους μας για να ενημερωθείτε, για να θέσετε όλα αυτά τα ερωτήματα που σας απασχολούν. Και γνωρίζουμε, νομίζω όλοι, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επόμενη εποχή και στην Ελλάδα για την διαχείριση απορριμμάτων. Δεν είναι μόνο να σταθούμε στο τι κόστος έχει το τονάζ στα απορρίμματα, αλλά ξέρετε ότι θα πρέπει να εναρμονιστεί και το εθνικό δίκαιο όσον αφορά την διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες. Και το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να κάνει ταφή των απορριμμάτων της. Εδώ συνεχίζουν και υπάρχουν σχέδια και μελέτες και προγραμματισμοί για νέες κομματερές, για νέους χιτά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει μια πορεία η Ελλάδα και να μην δεχτεί να πληρώνει πρόστιμα για αυτές τις επιλογές. Και αυτό δεν το λέω μόνο για το παράδειγμα με παράδειγμα την Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει σε όλες τις χώρες. Δεν θα πρέπει μόνο να κοιτούμε απολύτως το οικονομικό κόστος, αλλά θα πρέπει να πιστούμε όλοι και οι πολίτες ότι οφείλουμε να σεβαστούμε επιστημονικές διαπιστώσεις ότι αυτός ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων μας δεν είναι πια προς όφελος της ποιότητας ζωής μας, προς όφελος του πολιτισμού μας και προς όφελος του περιβάλλοντας ασφαλώς. Νομίζω όμως ότι όλοι μπορεί να χρειαζόμαστε μια συζήτηση για να λύσουμε τις απορίες μας με ειδικούς. Και εμείς δεν έχουμε μόνο μια συνεργασία με συγκεκριμένο Δήμο, με τη Θεσσαλονίκη, για μια προμελέτη όπου θα παρουσιάσουμε τα σύγκαιτα πλην κάποιων επιλογών, αλλά υπάρχουν και άλλοι Δήμοι που ενδιαφέρονται και τους έχουμε παρέχει τέτοιες προμελέτες. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους από την Ελληνική Βουλή να στρέψουν λίγο την προσοχή τους στο πρόβλημα
πρόβλημα του Χαδά της Νάξου και να δείτε την ευαίσθητη τοποθεσία αυτού του Χαδά, ο οποίος κινδυνεύει να γκρεμιστεί στο πέλαγος και αν γίνει αυτό το μοιραίο, θεωρώ ότι θα έχει και επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού. Κανείς δεν το εύχεται αυτό, κανείς δεν θέλει να συμβεί το μοιραίο και έτσι θεωρώ ότι έχει έρθει η χρονική στιγμή που πρέπει να δράσουμε. Εγώ δεν θέλω να σας προδιαγράψω την λύση, αλλά ασφαλώς η λύση που θα εφαρμόσει μια χώρα θα πρέπει να είναι σύνομη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Ο Υπουργός Γεωργικής